Είμαστε στο στούντιο κοντά μας την κυρία Πελαγία Καρπαθιωτάκη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικής και Πολιτιστικής Δράσης Ελλάδας-Κίνας. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν από το χώρο των επιχειρήσεων, ο οποίος εσείς τα τελευταία δύο χρόνια ζείτε στην Κίνα. Ακριβώς. Και προσπαθείτε να αποτελέσετε, να σχηματίσετε μία γέφυρα μεταξύ Ελλάδας-Κίνας και να βοηθήσετε τους Έλληνες επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν εκεί. Να ανοίξουν δηλαδή την αγορά προς τις αγορές αυτές της Ασίας. Με ποιο τρόπο, κυρία Καρπαθιωτάκη? Προσπαθούμε να δείξουμε ότι υπάρχει η άλλη Ελλάδα. Mm-hmm. Και για μας το Ινστιτούτο Οικονομικής και Πολιτιστικής Δράσης, το οποίο είμαι πρόεδρος, αποτελεί τη γέφυρα, όπως είπατε προηγουμένως. Ουσιαστικά, το Ινστιτούτο Οικονομικής και Πολιτιστικής Δράσης Ελλάδας-Κίνας δημιουργήθηκε το 2010, αποτελεί πρωτοβουλία Ελλήνων επιχειρηματιών και ο στόχος μας είναι, καταρχήν δεν είχαμε στόχο να αντικαταστήσουμε, να υποκαταστήσουμε κάποιον άλλο, απλά να συμπληρώσουμε ενδεχομένως κάποιο κοινό το οποίο υπήρχε, με δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην Κίνα. Και επειδή βρίσκομαι στην Κίνα, ζω μόνιμα στο Πεκίνο, αυτό μου ήταν λίγο πιο εύκολο να το πετύχω. Μάλιστα. Τώρα, σε ποιους απευθύνεστε καταρχάς? Σε ποιους κλάδους, να ρωτήσω? Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος που παρακολουθεί τώρα τη συζήτηση να βγει κερδισμένος μέσα από την προσπάθεια? Θα σας πω ότι για την εκδήλωση που έχουμε προγραμματίσει για το τέλος Νοεμβρίου απευθυνόμαστε στις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες τροφίμων κυρίως. Mm-hmm. Γιατί η εκδήλωση αφορά τα ελληνικά τρόφιμα, την ελληνική διατροφή, που μέχρι σήμερα θα ξέρετε ότι δεν έχει μεγάλη παρουσία, τουλάχιστον για την αγορά της Κίνας. Δεν είμαι σε θέση να πω για τις άλλες αγορές. Άρα απευθυνόμαστε στις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες που έχουν πολύ καλά προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα, και νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα στους Κινέζους. Κυρία Καρπαθιωτάκη, η εκδήλωση για την οποία μιλάτε είναι στις 29 και 30 Νοεμβρίου στο Πεκίνο. Είναι στο Πεκίνο. Μόνο για τον κλάδο των τροφίμων, λοιπόν. Ακριβώς. Και ποια είναι τα τρόφιμα τα οποία έχουν πέρασει σε μια χώρα που έχει τόσο διαφορετικές συνήθειες από τη δικιά μας? Εγώ θα σας έλεγα, εκτός από το ελαιόλαδο, το οποίο είναι γνωστό ότι ενδιαφέρει τους Κινέζους και είναι μια αγορά η οποία συνεχώς αυξάνεται, το κρασί. Θα σας έλεγα βέβαια ότι οι Κινέζοι δεν γνωρίζουν ότι η Ελλάδα παράγει κρασί. Ένα προϊόν το οποίο επίσης θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το έχω δει στην πράξη είναι το μέλι, που έχουμε και πολύ καλής ποιότητας μέλι. Οι Κινέζοι αρέσκονται στο να τρώνε μέλι, απλά δεν έχουν καλής ποιότητας, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αυτά που βλέπω στην αγορά. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα τρόφιμα, όπως υπάρχει το τυρί, που ενώ θεωρώ ότι πολλοί κόσμος πιστεύουν ότι οι Κινέζοι δεν τρώνε. Ναι, αλλά πράγμα. Θα σας έλεγα ότι όταν, για παράδειγμα, τα ιταλικά εστιατόρια είναι γεμάτα και υπάρχουν πάρα πολλά ιταλικά εστιατόρια στην Κίνα, που κατά βάση χρησιμοποιούν το τυρί, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτή η αγορά πλέον είναι μεγάλο. Αλλάζουν και τη διατροφική τους συνήθεια. Ακριβώς, γιατί δηλαδή οι Κινέζοι πλέον ταξιδεύουν στο εξωτερικό και θα ήθελα να πω ότι τα ελληνικά προϊόντα δεν απευθύνονται στο μέσο Κινέζο, απευθύνονται στην ελίτ, σε αυτούς που μπορούν να τα πληρώσουν. Και γι' αυτό θα ήθελα επίσης να πω ότι η τιμή δεν είναι, γιατί ακούω σε επαφή με τους επιχειρηματίες, μου λένε πολλές φορές ότι ξέρεις το προϊόν είναι ακριβό, δεν το θέλουν. Δεν είναι το α και το ω η τιμή, η ποιότητα πρώτα και μετά η τιμή. Και η ποσότητα στη συνέχεια, δηλαδή μιλάμε για μια χώρα. Όταν μιλάμε για γκουρμέ προϊόντα, δεν μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Αν ήταν μεγάλη ποσότητα, δεν θα ήταν σε αυτή την κατηγορία. Θεωρώ λοιπόν ότι τα ελληνικά προϊόντα πρέπει να προβληθούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να γίνει εντελώς διαφορετική προσέγγιση, εντελώς διαφορετικό μάρκετινγκ. Ξεκινώντας από τι, από την τυποποίηση καταρχάς? Και η τυποποίηση είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θα σας έλεγα ότι έχουμε κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κυρία Καρπαθιωτάκη. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, που ψάχνονται λίγο όλοι διαφορετικά, γιατί ακριβώς έχουν ξεβολευτεί, έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της ωραίας παρουσίασης του προϊόντος. Προφανώς. Αλλά ένα πολύ ωραίο μπουκάλι, χωρίς να ξέρει, χωρίς να προβάλλεται το τι υπάρχει μέσα και ποιο είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα, θα σας έλεγα, ας πούμε, το ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι το καλύτερο σε σχέση με το ιταλικό και το ισπανικό. Δεν υπάρχει μια συγκριτική μελέτη τεκμηριωμένη, η οποία να έχει οργανωμένα προβληθεί στην αγορά της Κίνας. Και ψάχνουμε να βρούμε από ξένα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει μελέτη από ελληνικό φορέα.
Ξέρετε, δεν είναι πολύ αντικειμενικό όταν λες για το δικό σου το ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει μελέτη για το ελληνικό ελαιόλαδο διεθνώς. Διεθνώς υπάρχει και μάλιστα πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου μία τέτοια. Και θέλω να ευχαριστήσω και μία από τις επιχειρήσεις, η οποία θα συμμετάσχει και στην εκδήλωση, την προσέφερε, από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, από γερμανό ερευνητή, ο οποίος αποδεικνύει ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι πολύ καλύτερο από το ιταλικό και το ισπανικό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια μας για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τους Κινέζους επιχειρηματίες και να τους αποδείξουμε για ποιο λόγο το ελληνικό είναι καλύτερο και ακριβότερο. Τις μελέτες λοιπόν που αποδεικνύουν ότι το μέλι, για παράδειγμα, το ελληνικό είναι καλύτερο από το μέλι το ιταλικό. Ναι. Εκτός από τη μελέτη, τι άλλο, και την καλή ποιότητα του μελιού εννοείται, τι άλλο πρέπει να έχει το προϊόν έτσι ώστε να γίνει ελκυστικό και να κερδίσει. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μύθος πίσω από το προϊόν. Αυτό που μου το λένε χαρακτηριστικά οι Κινέζοι. Φτιάξε το μύθο. Για παράδειγμα, η Ελλάδα προσφέρει το λόγο του πολιτισμού. Η ελληνική γαστρονομία νομίζω ότι θα πρέπει να προβληθεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ποιο τρόπο δηλαδή? Σήμερα πώς προβάλλεται καταρχάς? Δεν προβάλλεται. Καθόλου? Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί κάνουν, και επειδή τα τελευταία 20 χρόνια βρίσκονται στην αγορά της Κίνας, έχουν κάνει πολύ οργανωμένες και στοχευμένες προσπάθειες. Εμείς πόσα χρόνια πατάμε σε αυτή την αγορά? Δεν ξέρω. Είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να την απαντήσω εγώ. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει έστω και τώρα, έστω και καθυστερημένα, και θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν η κρίση αυτή που μας οδήγησε στο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, θα κάνουμε πολύ οργανωμένα βήματα και η δική μας προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Πείτε μου λίγο, οι Ιταλοί πάνω σε τι στηρίζουν την παρουσία τους εκεί? Οι Ιταλοί πλέον δεν χρειάζεται να αποδείξουν πολλά πράγματα. Οτιδήποτε είναι ιταλικό είναι και καλό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η περιφέρεια της Τοσκάνης έχει πολύ σοβαρή παρουσία στην Κίνα. Οι Κινέζοι γνωρίζουν την Τοσκάνη και δεν γνωρίζουν μόνο την Τοσκάνη, δεν γνωρίζουν μόνο τη Φλωρεντία, γνωρίζουν και πολλά προϊόντα της περιοχής. Θα σας έλεγα μετά για κάποια άλλα προϊόντα όπως είναι η Παρμεζάνα. Δεν ξέρουν απλά την Παρμεζάνα οι Κινέζοι, ξέρουν ότι είναι η Παρμεζάνα Ρετζιάνο. Τη φέτα την ξέρουν? Τη φέτα δεν την ξέρουν. Έχω βρει φέτα σε σούπερ μάρκετ που ήταν φέτα Δανίας. Και έλεγε φέτα Δανίας επάνω. Φέτα ελληνική έχω βρει τη Δοδόνη σε κάποια σούπερ μάρκετ. Κάνω έρευνα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτού του είδους η έρευνα. Άλλαξε και χέρια σήμερα. Είναι και επίκαιρο το θέμα, ναι. Θα σας έλεγα ότι είμαστε πολύ πίσω. Άρα αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε, πέρα από το καλό προϊόν, πέρα από τις μελέτες που πρέπει να το συνοδεύουν για να αποδεικνύεται η μοναδικότητά του, πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα μύθο για να πουλήσουμε το προϊόν αυτό. Θα σας έλεγα επίσης ότι επειδή οι Κινέζοι πλέον πληρώνουν ακριβά την υγιεινή διατροφή, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι ποιοτικά ανώτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας. Yes. Αλλάζουμε